Πάμε τώρα στην κυρία Κομνηνάκα. Κυρία Κομνηνάκα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, το ΠΑΜΕ, καλεί αύριο στη μεγάλη συγκέντρωση. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, άκουγα τη συζήτηση στις επιτροπές της Βουλής και το Κομμουνιστικό Κόμμα ζητούσε απόσυρση συνολικά του νομοσχεδίου. Δεν έχει τίποτα καλό? Εμείς θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο πραγματικά δεν είναι βάση για συζήτηση. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορεί να βλέπεις, να το πούμε έτσι, κάποια μεμονωμένα άρθρα που μπορεί να τα χρησιμοποιεί και η κυβέρνηση ως κράχτη για να δικαιολογήσει. Την αδιαπατρότητα, για παράδειγμα. Εντάξει, που είναι ένα θετικό μέτρο. Αλλά εμείς βέβαια αναρωτιόμαστε. Ο πατέρας που θα πάρει τις 14 μέρες άδεια για να δει το παιδί του όλο τον υπόλοιπο χρόνο, τι θα είναι, εκ περιτροπής πατέρας? Δεν έχει ανάγκη όταν θα δουλεύει τα 10 ώρα και τα 12 ώρα, δεν έχει ανάγκη τότε να βλέπει την οικογένειά του? Δηλαδή και μια σειρά άλλα μέτρα, όπως για παράδειγμα την ψηφιακή κάρτα που την έχουν κάνει σημαία ως δήθεν κλειδί για να ελέγχεται η μαύρη και απλήρωτη εργασία, όταν απ' την άλλη νομιμοποιείς όλη την αυθαιρεσία που χρησιμοποιεί ο εργοδότης μέχρι τώρα απέναντι στους εργαζόμενους, η ψηφιακή κάρτα ουσιαστικά θα έρχεται να καταγράφει τη σκλαβιά. Όταν ουσιαστικά ως σύνολο. Και αυτό δεν είναι, αν θέλετε, μια κρίση που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα ή τα ταξικά συνδικάτα. Ακόμα και καθηγητές, αστεί και λοιπά, λένε ότι είναι η πρώτη φορά που το εργατικό δίκαιο χάνει, αν θέλετε, αυτό το χαρακτήρα που είχε ως κατά κάποιο τρόπο μεροληπτικό υπέρ του εργαζομένου, που αντικειμενικά χρειάζεται για να προστατεύσει το πιο αδύναμο μέρος στην εργασιακή σχέση. Όταν σήμερα έρχεται να παρουσιάζει και με μια άνεση κυβέρνηση ως δήθεν ελεύθερους τους εργαζόμενους να διαπραγματευτούν, ως ίσως προς ίσο με τους εργαζόμενους, το πώς θα δουλεύουν, το πότε θα πάρουν τα ρεπό τους, μάλλον δεν έχουν καμιά επαφή με το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, την πραγματικότητα που βιώνουν στο πετσί τους και όχι τώρα οι εργαζόμενοι. Και βέβαια είναι μια πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί και όλα τα προηγούμενα χρόνια και στα χρόνια των μνημονίων με μια σειρά αντεργατικά μέτρα που πέρασε και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση και διατήρηση και ο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτά έρχονται τώρα με αυτό το νομοσχέδιο ουσιαστικά όλες αυτές οι πρακτικές να νομιμοποιηθούν και να θεωρηθούν, αν θέλετε, και για τους εργαζόμενους περασμένα, ξεχασμένα τα όσα έχουν χάσει τα 10 προηγούμενα χρόνια της κρίσης. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτά τα μέτρα της απορρίθμισης του σταθερού ημερήσιου χρόνου, που για μας δεν μπορούμε να συζητάμε αν ο άνθρωπος έχει ανάγκη για ξεκούραση ημερήσια βάση ή μπορεί την ξεκούρασή του, την ανάγκη του για φαγητό, για τροφή, για διασκέδαση, για να δει τα παιδιά του, να κάνει οτιδήποτε άλλο, mm-hmm. μπορεί να τη μεταθέσει σε επίπεδο εξαμήνου ή χρόνου. Ολοκληρώστε παρακαλώ, ναι. Γιατί μου δώσατε τροφή για ερώτημα. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτά τα μέτρα έρχονται να συνδυαστούν με βαθύτατο χτύπημα στη συνδικαλιστική δράση και όχι αυτό που πήγε να παρουσιάσει ο κ. Σκελέτης ως ένα. Δεν ξέρω, η καπρίτσια των συνδικαλιστών, όταν ουσιαστικά απαγορεύει, δημιουργεί ξεπέραστα εμπόδια στην ίδια την λειτουργία των σωματείων, αλλά και στην ίδια την ψήφιση, την λήψη απόφασης για να απεργήσουν, δηλαδή το ισχυρότερο και τελευταίο όπλο που έχει ο εργαζόμενος για να ασκήσει πίεση στον εργοδότη, και βλέπετε το πώς ήδη σήμερα οι απεργίες βρίσκουν εμπόδια και δυσκολεύεται. Δείτε χαρακτηριστικά για την απόφαση των αυτεργατών, μια πανελλαδική απεργία που έχει προκηρυχθεί τουλάχιστον 10 μέρες πίσω, ακόμα και αυτή κρίθηκε σήμερα από τα δικαστήρια παράνομη. Καταλαβαίνετε τι έχει να ακολουθήσει όταν δημιουργούνται τέτοια. Τα τελευταία χρόνια ακούμε όλο και περισσότερο: γιατί να κατέβω στην απεργία, δεν θα αλλάξει τίποτα. Έλα μωρέ τώρα, 5.000 σύνολο συνδικαλιστές και άνθρωποι οι οποίοι συνδικαλίζονται θα είναι, δεν αλλάζει τίποτα με τις απεργίες. Και κάτι άλλο και βασικό, είναι δυνατόν σε μέρα γενικής απεργίας να μην δουλεύουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς? Πώς θα ανέβει ο κόσμος στο κέντρο, κυρία Κομνηνάκα? Να ξεκινήσω ότι η απάντηση στο αν αλλάζει ή δεν αλλάζει κάτι με την απεργία δίνει το ίδιο το νομοσχέδιο, και όχι, αν να μου επιτρέψετε, μόνο της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και της προηγούμενης. Δεν είναι τυχαίο ότι με κάθε εργατικό νομοσχέδιο, κάθε φορά που περνούνται μέτρα σε βάρος των εργαζομένων, αυτά συνδυάζονται με εμπόδια στην ίδια την κήρυξη της απεργίας, γιατί αυτό είναι που φοβούνται αυτό είναι που φοβάται η εργοδοσία,
το όπλο που έχει ο εργαζόμενος να ασκεί πίεση να σταματάει την παραγωγή. Και σήμερα η κυβέρνηση έρχεται να πατήσει σε μια, αν θέλετε, σε ένα φραγμό που είχε βάλει η προηγούμενη κυβέρνηση με αυτό το λεγόμενο 50% συν 1 για να μπορέσει να κριθεί μια... Τον ταμιακό συντάξει που εντάξει για τους περισσότερους μελών των σωματείων για να μπορέσει να κριθεί μια απεργία νόμιμη, έρχεται να πατήσει πάνω σε αυτό η κυβέρνηση σήμερα και να βάλει μια σειρά άλλα εμπόδια, όπως αυτό, αν θέλετε, της εξαποστάσεως ψηφοφορίας που δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά για το με τι τρόπο ένας εργαζόμενος κάτω, να σας το πούμε έτσι, υπό τον έλεγχο των αφεντικών, όταν είναι πολύ γνωστές πρακτικές που ακολουθούνται ακόμα και για την ίδια την ψηφοφορία στο σωματείο, όταν πολλές φορές παίρνουν καροτσάκι τους εργαζόμενους να πάνε να ψηφίσουν εργοδοτικά συνδικάτα, θα μπορεί ο εργαζόμενος. Εδώ τους παίρνουν καροτσάκι για να τους πάρουν τα δώρα των Χριστουγέννων. Και χίλια δυο άλλα. Θα μπορεί ο εργαζόμενος υπό το βλέμμα, να το πούμε έτσι, του εργοδότη, και αν θέλετε και μακριά και από την ίδια τη συζήτηση που εμείς θέλουμε να αναπτύσσεται στα σωματεία, στη Γενική Συνέλευση, από τον προβληματισμό, την κουβέντα που. Για να διαμορφώσει και ο ίδιος εικόνα, να πατάει ένα like ή dislike στην απεργία και αυτό να θεωρείται ως συνδικαλιστική δράση. Ή για παράδειγμα, όταν βλέπετε ότι ήδη σήμερα δεν είναι η σημερινή απαγόρευση της απεργίας της ποινιού, αν θέλετε, είναι από τις πιο κραυγαλαίες περιπτώσεις. Όμως, δυστυχώς, είναι διαμορφωμένη μια πραγματικότητα το 90% των απεργιών να κηρύσσονται παράνομες ή και καταχρηστικές. Και την ίδια στιγμή, αξιοποιώντας αυτή την κατάσταση, έρχεται η κυβέρνηση να εισάγει ένα ακόμα εμπόδιο, την λεγόμενη υποχρεωτική ελάχιστη εγγυημένη εργασία στους χώρους κοινής ωφέλειας. Και εμείς αναρωτιόμαστε, αλήθεια κόπτεται η κυβέρνηση σημερινή και προηγούμενες για το κατά πόσο, σε τι βαθμό θα παρέχεται η υπηρεσία της κοινής ωφέλειας την μέρα της απεργίας, αλλά όλο τον υπόλοιπο χρόνο δείχνουν αυτή την έγνοια. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα ο Ευαγγελισμός σε μέρα εφημερίας για μια μισή ώρα βυθίστηκε στο σκοτάδι, γιατί υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στην συντήρηση του δικτύου, του ηλεκτρικού δικτύου. Γιατί ο εργολάβος που έχει αναλάβει τη συντήρηση έχει μειώσει πάρα πολύ το προσωπικό, γιατί οι συντηρητές που υπάρχουν στο νοσοκομείο είναι αποδεκατισμένοι και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός τόσο μεγάλου νοσοκομείου. Άρα όλο τον υπόλοιπο χρόνο δεν κόπτεται κανένας για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλης και πώς προσφέρονται αυτές στον κόσμο, αλλά τους απασχολεί το πώς θα δημιουργήσουν, αν θέλετε, αυτά τα αντανακλαστικά. Μάλιστα. Την ημέρα της απεργίας και πώς θα ουσιαστικά θα παρεμποδίσουν με κάθε τρόπο την δυνατότητα και θα καθιστούν σε μια συμβολική πράξη την ίδια την απεργία. Και την ίδια στιγμή βέβαια φέρουν και μια σειρά άλλα μέτρα που στοχοποιούν, αν θέλετε, ακόμα και αυτή την προσπάθεια των εργαζομένων να πλησιάσουν, να φτάσουν τη μέρα της απεργίας, να κουβεντιάσουν με τους εργαζόμενους, όταν παρουσιάζουν ως ψυχολογική βία, μπορεί να θεωρηθεί ακόμα και η εξόρμηση έξω από ένα χώρο εργασίας για να πείσει τους εργαζόμενους να μην μπουν να δουλέψουν αυτή τη μέρα, που μπορεί να οδηγεί σε κήρυξη της απεργίας, σε παράνομη, και την ίδια στιγμή να δώσει και το δικαίωμα στον εργοδότη να σέρνει και να ζητάει και αποζημιώσει από τους συνδικαλιστές. Αυτό όλο είναι αυτό που ονομάζουν προστασία της συνδικαλιστικής δράσης. Έτσι θεωρείται πρόοδος και εξυγχρονισμός. Κυρία Κομνάκα, πάρα πολύ σύντομα, παράκληση, δεν έχω χρόνο. Χρωστάει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει απόλυτα τακτοποιημένα και ενήμερα τα δάνειά του. Και είναι και από τα κόμματα, αν θέλετε, που ελέγχεται και πιο αυστηρά από όλα για τα οικονομικά του και τηρεί μετάξει. Όμως πραγματικά αυτό που τώρα μπορεί να ανεβαίνουν οι τόνοι γύρω από τα ζητήματα των οικονομικών των κομμάτων, που μπορεί να είναι και μια εύκολη αντιπαράθεση, δεν μπορεί να κρύψει συμφωνία σε άλλα ζητήματα, γιατί αν θέλετε, μια αλήθεια που μπορεί να είπε... Αμνίστευση των τραπεζιτών από το 2013, ναι, κυρία Κομνάκα. Ναι, και μια αλήθεια όμως που μπορεί να είπε σε προηγούμενη τοποθέτηση του κύριου Σκελέτση είναι ότι όντως όλα αυτά που σήμερα έρχονται με το εργασιακό νομοσχέδιο πάτησαν σε προηγούμενες ευρωπαϊκές οδηγίες και συμφωνίες που από κοινού
υιοθέτησαν και συμφώνησαν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Και σήμερα βέβαια μπορεί για διάφορους λόγους να ανεβάζουν τους τόνους, όμως πάνω σε αυτό το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο, γιατί είναι που παρουσιάζονται και όλες ως οι λεγόμενες βέλτιστες στις ευρωπαϊκές πρακτικές, εκείνες και μιλούσαν πρώτα για την, ότι είναι οπισθοδρόμηση πλέον και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανταγωνισμού οι ατομικές σχέσεις εργασία, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και πρέπει να πηγαίνουμε στην ατομική διαπραγμάτευση και χίλια δυο άλλα που σήμερα. Να ευχαριστήσω.